Κάθε χρόνο, ανεξαρτήτως καιρού και δυσκολιών, μια ομάδα ανθρώπων καβαλά στο όνειρο και με καύσιμο την καρδιά, διασχίζει το νησί για να συναντήσει την ευχή των παιδιών μας που υποφέρουν και να την κάνει πράξη. Μια τέτοια διαδρομή αγάπης, διασχίζοντας το 2014 με ατέλειωτα χιλιόμετρα προσφοράς και αυτή που θα διανύσουμε σήμερα. Διαδρομή αγάπης και ευθύνης απέναντι στον τόπο και τους ανθρώπους του, με οδηγό την εταιρεία ΟΠΑΠ Κύπρου. Πρώτιστος και βασικός σταθμός και αυτής της διαδρομής, η υγεία. Γιατί ακριβώς οι ευαισθησίες των ανθρώπων της ΟΠΑΠ Κύπρου συναντούν την ανάγκη του ίδιου του κράτους, όπως την εκφράζει και ο Υπουργός Υγείας Φίλιππος Πατσαλής. Με το έξοχο παράδειγμα και με την διαχρονική στήριξη της εταιρείας ΟΠΑΠ Κύπρου προς το Υπουργείο Υγείας, μας βοηθάτε να υπερνικήσουμε τις αδυναμίες που έχουμε ως πολιτεία στους χαλεπούς αυτούς καιρούς. Συνεχίζοντας λοιπόν τις μεγάλες δωρεές εξοπλισμού στα ιατρικά ιδρύματα του τόπου, η ΟΠΑΠ Κύπρου παρέδωσε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας ένα υπερσύγχρονο αγκιογράφο αξίας 540.000 ευρώ για διενέργεια εξετάσεων και απεικόνισης των αγκίων των ασθενών. Παρέδωσε επίσης 6 σύγχρονα μηχανήματα αιμοκάθαρσης και 6 εργονομικές πολυθρόνες για διευκόλυνση της διαδικασίας αιμοκάθαρσης συνολικής αξίας 373.000 ευρώ, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των νευροπαθών στην ανθρώπων μας. Συνέχισε τη στήριξη του Καραϊσκάκιου Ιδρύματος και του προγράμματος Συμμαχία Ζωής, επεκτείνοντας τη χορηγία ύψους 300.000 ευρώ που είχε διαθέσει η ΟΠΑΠ Κύπρου στο Ίδρυμα τον προηγούμενο χρόνο. Η ΟΠΑΠ Κύπρου πέρασε και την είσοδο του σταθμού αιμοδοσίας του Κέντρου Υγείας Έγκομης, χορηγώντας 5 υπερσύγχρονες κινητές μονάδες αιμοληψίας για να καλυφθούν πανκύπρια οι ανάγκες για αιμοδοσία. Με συνέπεια στάθηκε κοντά στον Πανκύπριο Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και Φύλων ως κύριος χορηγός του Πανηγυριού του Πασικάφ, με σκοπό τη συλλογή χρημάτων για τη στήριξη των καρκινοπαθών και των οικογενειών τους. Το 2014 μίλησε και πάλι η καρδιά μας με την στήριξη διοργάνωσης του Τέλεφων, ώστε να ενισχυθεί το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής. Η καρδιά μας όμως μίλησε και σε δεκάδες άλλους φορείς κοινωνικής αρρωγής, όπως ο Ερυθρός Σταυρός, το Ταμείο Ευημερίας της Σχολής Κοφών, ο Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων Καρδιοπαθών Παιδιών, ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος, η Αγκαλιά Ελπίδας για παιδιά με εγκεφαλικές και άλλες παραλύσεις, οι Σύνδεσμοι για άτομα με αυτισμό και αιμορροφιλικών Κύπρου, ο Σύνδεσμος για την Ελκώδη Κολίτιδα και την Όσο του Κρόκ, οι Εθελοντές Γιατροί, ο Πανκύπριος Σύνδεσμος για την Δυσλεξία, το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ενηλίκων, το Μέλαθρο Αγωνιστών ΕΟΚΑ και βέβαια η Europa Ντόνα, με την οποία η ΟΠΑΠ Κύπρου είναι πια επιστήθιες φίλες. Οι ευγενικές αυτές δωρεές αποτελούν σύμμαχο των υπηρεσιών και των επαγγελματιών υγείας για να υπηρετήσουμε αποτελεσματικά το έργο μας, παρέχοντας υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας στους πολίτες. Υγεία σώματος μα και υγεία πνεύματος. Η ΟΠΑΠ Κύπρου στάθηκε και το 2014 κοντά στο Υπουργείο Παιδείας και στην πολυεπίπεδη προσπάθεια για ένα μέλλον των παιδιών μας χωρίς αδιέξοδα. 3.500 περίπου χιλιάδες μαθητές μας σε 246 σχολεία έγιναν δέκτες της προσφοράς εισιτίου ύψους σχεδόν 588.000 ευρώ. Στηρίχθηκαν επίσης η Μαθηματική Ολυμπιάδα, η Μαθητική Μουσική Διαγωνισμή και βέβαια τα μουσικά μας σχολεία, με τους μαθητές μας δημιουργούς να γοητεύουν ακόμη και τον Γιώργο Νταλάρα. Η επένδυση στην παιδεία είναι και θεμέλιο για την πολιτιστική δημιουργία. Δεκάδες φορείς και πολιτιστικές εκδηλώσεις ένιωσαν πάλι την αγάπη της ΟΠΑΠ Κύπρου, η οποία τραγούδησε στη Λεμεσό στη συναυλία αφιερωμένη στον μεγάλο δημιουργό μας Αείμνηστο Μαριωτόκα, αλλά και με την ιστορική χοροδία Άρη Λεμεσού. Χόρεψε με τα μεγάλα μπαλέτα του Δήμου Λεμεσού και έπαιξε με την Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου. Δημιούργησε με τους πολιτιστικούς ομίλους Διάσταση και Βασιλιτζά.
πρόβαλε την κουλτούρα μας με τη συμμετοχή στα Κύπρια, στο Μεσογειακό Φεστιβάλ Αγίας Νάπας, στις διαδρομές Κουρίου, αλλά και το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Δήμων και Κοινοτήτων της Κύπρου. Ερμήνευσε ρόλους σε παραστάσεις της σκηνής 018 του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, του Σατυρικού Θεάτρου, του Λαϊκού Θεάτρου Αγλαντζάς, του Θεάτρου Ριάρτο Λεμεσού, της Εταιρείας Θεατρικής Ανάπτυξης Λεμεσού και του Κυπριακού Κέντρου Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου. Σεβάστηκε τις παραδόσεις του τόπου, στηρίζοντας λαογραφικούς και πολιτιστικούς ομίλους κοινοτήτων μας από την Ελεύθερη Αμόχωστο μέχρι και την Επαρχία Πάφου. Τίμησε με τους αδούλωτους την κληρονομιά του δασκάλου Μίκη Σακαλή, αλλά και τραγούδησε με τον Γιώργο Θεοφάνους το νησί μας. Όλο τούτο το χώμα μας λεύθερο, σαν αφέντες να το δρασκελίσω. Ναι, τραγουδούμε το νησί μας και γνιαζόμαστε γι' αυτό, φροντίζοντας και το περιβάλλον του. Η ΟΠΑΠ Κύπρου συνέχισε να στηρίζει το πρόγραμμα δεντροφύτευσης Αναδασόζω, καθώς και προγράμματα εξοραϊσμού δήμων, κοινοτήτων, οργανώσεων νεολαίας, οικολόγων και περιβαλλοντιστών. Ολοκληρώθηκαν επίσης οι τυπικές διαδικασίες για την ανέγερση του Πάρκου Έγκομης πίσω από τον Τύμβο Μακεδονίδησας με συμβολική σύνδεση. Το πάρκο θα είναι αφιερωμένο στους εξελάδας νέους που θυσιάστηκαν για την Κύπρο. Η διαδρομή αγάπης της ΟΠΑΠ Κύπρου μπήκε εντυπωσιακά το 2014 και στους αγωνιστικούς χώρους, καλύπτοντας τον αθλητισμό μας σε όλα τα επίπεδα και μορφές του, αλλά και προτάσσοντας τις αρχές και αξίες του Ολυμπισμού, όπως αυτές τιμήθηκαν στην καθιερωμένη Ολυμπιακή ημέρα, με την ΟΠΑΠ βέβαια να είναι εκεί. Και επειδή ο αθλητισμός είναι αγαθό για όλους, η εταιρεία προχώρησε στη χορήγηση του πιο μαζικού προγράμματος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, Αθλητισμός για Όλους. Συνεργασία που έγινε αποδεκτή από τον ΟΠΑΠ Κύπρου, και για τον λόγο αυτό θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ, την ηγεσία του ΟΠΑΠ και ιδιαίτερα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτρη Αλετράρη και τους συνεργάτες του. Ανάσα στους σχεδιασμούς του ΚΟΑ αποτελούν και οι χορηγίες που η ΟΠΑΠ Κύπρου παρέχει στις αθλητικές ομοσπονδίες και σωματεία. Στηρίχθηκαν και πάλι τα ομαδικά αθλήματα της καλαθόσφαιρας, της πετόσφαιρας, της χειροσφαίρησης αλλά και του ποδοσφαίρου, με τη βοήθεια σε ομάδες φούτσαλ, γυναικείες ομάδες και βέβαια τα αγροτικά και τα προσφυγικά μας σωματεία. Ένιωσαν την αγάπη της ΟΠΑΠ η αντισφαίριση, η ποδηλασία, ο στίβος, το καράτε, η πάλι, η ξυφασκία, η κολύμβηση, η κοπηλασία, το κανό, η ιστιοπλοεία, η σκοποβολή, η γυμναστική, η ερασιτεχνική σύλλογη δρομέων, το beach soccer, καθώς και η Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου με την απευθείας χορηγία αλλά και τη στήριξη της ετήσιας βράβευσης των κορυφαίων αθλητών του τόπου. Και εδώ είναι η μεγάλη περηφάνεια της ΟΠΑΠ Κύπρου, που είναι και η περηφάνεια της χώρας μας με τις μεγάλες διεθνείς διακρίσεις των αθλητών της. Παύλος Κοντίδης, Γιώργος Αχιλλέος, Κυριάκος Ιωάννου, Ελένη Αρτηματά, Απόστολος Παρέλης, Λεοντία Καλένου, Ανδρέας Καριόλου, Νεκταρία Παναγή, Κυριακή Κουτούκη, Ραμόνα Παπαϊωάννου, Αμίν Χατήρη, Άννα Ιωάννου και Καρολίνα Πελενδρίτου είχαν και πάλι τη δυνατή στήριξη της ΟΠΑΠ. Μας ενδιαφέρει ασφαλώς ο πρωταθλητισμός σας, αλλά την ίδια ώρα θέλουμε να προτάσετε μέσα από την προσπάθειά σας και το ήθος του αθλητή. Και το είπα πολλές φορές και θα το ξαναπώ, ότι αυτό το ανθρωπάκι πρέπει να γίνει σε έναν άγαλμα. Να το βλέπουμε. Ευχαριστώ. Η ΟΠΑΠ Κύπρου βέβαια δεν θέλει άγαλμα. Της αρκεί η εκτίμηση και η αγάπη της κυπριακής κοινωνίας για να μπορεί να επιστρέφει αυτή την αγάπη στον τόπο μας. Ιδιαίτερα σε τούτους τους δύσκολους καιρούς, με τα 55 κοινωνικά παντοπολία και τις 48.000 οικογένειες, η ΟΠΑΠ άπλωσε το χέρι και πρόσφερε μέσω του Επίτροπου Εθελοντισμού το ποσό των 300.000 ευρώ. Η διαδρομή αγάπης της εταιρείας ΟΠΑΠ Κύπρου το 2014 κατέληξε στο στάδιο Κώστας Παπαέλληνας με τη διοργάνωση του καθιερωμένου All Star Day «Παίζω με κανόνες, οδηγώ με κανόνες». Ξεπερνώντας κάθε προσδοκία, το στάδιο ξεχύλισε από χαρά, ενθουσιασμό και διάθεση, με τους αθλητές της Κυπριακής Ομάδας Καλαθόσφαιρα σε τροχοκάθισμα να στέλνουν το μήνυμα ότι ο αυθεντικός και καθαρός αθλητισμός ανήκει σε όλους.
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, η κάθε προηγούμενη χρονιά κοινωνικής ευθύνης της ΟΠΑΠ σηκώνει τον πήχη ψηλότερα για την επόμενη, έστω και αν οι καιροί είναι δύσκολοι, όπως ο ίδιος ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας επισημαίνει. Αυτό που τούτα τα δύσκολα χρόνια εμείς αδυνατούμε, θέλω να πιστεύω πως θα το προσφέρει ο ΠΑΠ. Το έπραξε στο παρελθόν, θέλω να το ενισχύσει και στο παρόν και στο μέλλον. Να είστε σίγουρος όμως, κύριε Πρόεδρε, η ΟΠΑΠ Κύπρου θα σταθεί με δύναμη και ειλικρίνεια σύμμαχος της Κυπριακής Πολιτείας και Κοινωνίας και το 2015. Μερικές φορές η μάχη σου είναι με το πάθος σου για τελειότητα. Με την αδιαφορία των άλλων. Άλλες φορές η μάχη μοιάζει δύσκολη. Στον αγώνα σου τον καθημερινό συχνά λυγίζεις από την προσπάθεια. Την επιθυμία σου για ποιότητα ζωής, για όσους αγαπάς. Γι' αυτό χρειάζεσαι σύμμαχο να σε κάνει να πιστέψεις τον εαυτό σου. Να στηρίξει τις ανάγκες σου. Να κάνει την ελπίδα να ανθίσει στο πρόσωπό σου. Σύμμαχο στον αγώνα σου για ένα καλύτερο αύριο. Η ΟΠΑΠ Κύπρου είναι σύμμαχος αυτής της κοινωνίας εδώ και 45 ολόκληρα χρόνια και θα συνεχίσει να είναι και αύριο.